και πάμε να μιλήσουμε τώρα μαζί με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής στην Ελλάδα, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός είναι μαζί μας. Κύριε Αρτοπιέ, καλό μεσημέρι. Καλό όσο σας... καλό μπορεί μεσημέρι. Να είναι και όσο κλεισέ και αν ακούγεται πάλι. Έχετε δίκιο, είναι μια δύσκολη μέρα και η σημερινή. Λοιπόν... Από προχθές το βράδυ, μάλλον, ναι. Και χθες και σήμερα. Και για όσο χρειαστεί, θα πρέπει να είμαστε στο πεδίο των επιχειρήσεων εκεί κοντά στα Τέμπη, σε ένα σημείο το οποίο δυστυχώς έχει αρνητικό ιστορικό με ατυχήματα. Και μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή βλέπω και τις εικόνες τις οποίες παρουσιάζεται. Mm-hmm. Σήμερα με το πρώτο φως της ημέρας δυστυχώς ο αριθμός αυξήθηκε. Ναι. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση βρισκόμαστε στο 46. Κυρία Αρτοπιέ, τα μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι αυτά που κλήθηκαν να πάνε στο σημείο της τραγωδίας από την πρώτη και όλα στιγμή και αντίκρισαν αυτές τις εικόνες που πραγματικά μόνο και μόνο στη σκέψη που κάνουμε εμείς σοκάρουν. Επιχειρούν, μας είπατε, από προχθές το βράδυ με δύναμη ψυχής και έχοντας βεβαίως κατά νου να βρεθούν άνθρωποι εκεί στα συντρίμια. Για να είμαστε όμως κιόλας τώρα ειλικρινείς, πέρασε ένα 24ωρο. Υπάρχουν ελπίδες για επιζώντες, κύριε Αρτοπιέ, στα συντρίμια? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται μια επιχείρηση, δύσκολη, κοπιώδης επιχείρηση, έρευνας και απεγκλωβισμού ατόμων. Ναι. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Το γνωρίζαμε από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή που φτάσαμε εκεί, είχαμε να αντιμετωπίσουμε πυρκαγιά σε ένα από τα βαγόνια. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια όμορφη μάζα σιδερικών ουσιαστικά, σειρμών οι οποίοι έχουν συγκρουστεί με πολύ μεγάλη ταχύτητα και φυσικά έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα από αυτή τη σύγκρουση και την πυρκαγιά η οποία προκλήθηκε. Γνωρίζουμε την κατάσταση. Είμαστε κοντά στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί. Πολλοί από αυτούς, μάλλον όλοι, δεν ήταν ζωή και αναγκαστήκαμε να τους ανασύρουμε νεκρούς, δυστυχώς, τους συνανθρώπους μας. Θα συνεχιστεί η προσπάθεια, θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί. Θα συνεχιστεί μέχρι να βγάλουμε και τον τελευταίο άνθρωπο, ο οποίος ενδεχομένως είναι ακόμη εκεί. Και φυσικά, για απαντώντας το ερώτημά σας, τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Ναι. Κυρία Αρτοπιέ, να ρωτήσω, επειδή ακούμε πάρα πολλά από χθες, δηλαδή για το γεγονός ότι το ένα το βαγόνι που λειτουργούσε και ως εστιατόριο, όταν επιχείρησαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης και οι δυνάμεις ασφαλείας να πλησιάσουν, ήταν στους 1.300 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Τώρα εγώ θα ρωτήσω, μέσα σε αυτές τις τόσο δύσκολες συνθήκες, τι άλλο εντοπίζετε, ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια σε αυτή την προσπάθεια, την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλετε για διάσωση? Όπως σας ανέφερα και πριν από λίγο, το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο έχει συμβεί εκεί, πέραν της πυρκαγιάς η οποία έχει ουσιαστικά κατακάψει το, ειδικά το σημείο 2 του βαγονιού εστιατορίου, το οποίο βρισκόταν δεύτερο κατά σειρά, δηλαδή στους 7 σειρμούς που είχε η επιβατική αμαξοστοιχεία, μπροστά ήταν η μηχανή, εν συνεχεία στο πρώτο βαγόνι, να το πούμε έτσι, που ήταν η διακεκριμένη θέση, ακριβώς από πίσω ήταν το βαγόνι εστιατόριο, το οποίο ουσιαστικά κάηκε, και εκεί πέρα είχαμε αρκετό κόσμο και εκεί προκλήθηκε πυρκαγιά. Και το τρίτο βαγόνι, το οποίο είναι η δεύτερη θέση, να το πούμε, το οποίο εκεί, αυτά τα τρία βαγόνια ήταν αυτά τα οποία παρουσιάστηκαν μεγάλες ζημιές, πολύ μεγάλες φορές, και ουσιαστικά εκεί έχουμε τα προβλήματα και τις απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό. Ναι. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε λοιπόν είναι ότι επιχειρούμε αυτή τη στιγμή και προσπαθούμε με γερανοφόρα οχήματα να σηκώσουμε αυτά τα βαριά αντικείμενα, τα πολύ βαριά αντικείμενα. Μιλάμε για τόνους σιδερικών πλέον, άμορφης μάζας. Ναι. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι λοιπόν τώρα. Οι άμορφες μάζες σιδερικών, οι οποίες έχουν συνθλίψει ουσιαστικά ο ένας σειρμός τον άλλον και η άμορφη μάζα έχει παρασύρει και τους ανθρώπους. Ακόμη καταγράφονται υψηλές θερμοκρασίες μέσα από αυτή τη μάζα των σιδερικών? Όχι, δεν υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο υπάρχει, όπως σας είπα, είναι μια μάχη με τα συντρίμια. Είναι μια μάχη με τις άμορφες μάζες, αυτές τις λαμαρίνες από τους σειρμούς, οι οποίες έχουν ουσιαστικά στρεβλώσει και γίνεται επιχείρηση ανάσευσης ανθρώπων μέσα από αυτά τα σίδερα. Κυρία Αρτοπιέ, επειδή βρισκόσαστε στη δύναμη και έχετε ζήσει, φανταζόμαστε, πολλές επιχειρήσεις διάσωσης, αυτή η συγκεκριμένη είναι κάτι το οποίο έχετε ξαναδεί ενώπιον σας, στα μάτια σας, δηλαδή τέτοιον όλεθρο, δηλαδή
το τεράστιο αυτό πλήγμα που υπάρχει, όχι μόνο στις ψυχές μας, αλλά και μέσα από τη συντριβή, άμορφες μάζες σιδερικών, μια φωτιά που είχε ως αποτέλεσμα πολλοί από τους επιβάτες να χάσουν τη ζωή τους, εξαϊλώθηκαν, λένε οι αρχές. Έχετε αντικρίσει ξανά κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, δεν χωρεί καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για ένα από τα σοβαρότερα, ίσως και πανευρωπαϊκά, σιδηροδρομικά δυστυχήματα. Ναι, είχε η χώρα μας, η χώρα μας είχε να αντιμετωπίσει ίσως το σοβαρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα και παρουσία ταυτόχρονα δύο συμβάτων. Σιδηροδρομικό δυστύχημα, πυρκαγιά, και ουσιαστικά την ώρα που έπρεπε να σβήσουμε την πυρκαγιά, έπρεπε να απεγκλωβίσουμε και πολύ κόσμο, οι οποίοι είχαν ήδη εγκλωβιστεί στους σειρμούς. Δεν υπήρχε καθόλου χρόνος. Έπρεπε και ταυτόχρονα να κάνουμε κατάσταση και επιπλέον να δώσουμε μεγάλη έρευνα, μεγάλη προσπάθεια στη διάσωση. Αυτά τα πράγματα έπρεπε να γίνουν σχεδόν ταυτόχρονα. Ξέρετε, πυροσβεστικά θα πρέπει να ενεργήσει ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο πρώτος ανταποκριτής, δηλαδή ο πυροσβέστης, στη διάσωση. Εκεί δίνει την έμφαση. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους συμβάντα είναι η διάσωση. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να κάνουμε διάσωση εκείνη την ώρα, διότι υπήρχε μεγάλο πυροθερμικό φορτίο, όπως σας είπα, και έπρεπε να κάνουμε ταυτόχρονα κατάσβεση και διάσωση. Ναι. Ήταν μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Μάλιστα. Πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ωστόσο, έγιναν κάποιες διασώσεις. Είδαμε και εμείς κάποιες μαρτυρίες που είπαν ότι πυροσβέστες κατάφεραν να τους βγάλουν έξω, κυρία Στομπιέ. Εκείνες οι στιγμές, πρώτα απ' όλα, είχε σημασία η διάσωση, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη. Τώρα, πότε θα υπάρξει από μέρους σας ξανά επίσημη ανακοίνωση όσον αφορά τα θύματα της τραγωδίας, κυρία Στομπιέ, και για αυτούς που αγνοούνται κυρίως? Κοιτάξτε, θα υπάρχουν συνεχείς ενημερώσεις, ήδη και χθες και σήμερα. Έχουν γίνει ενημερώσεις, ναι, οπότε αναμένουμε εντός των τρεχουσών ωρών θα υπάρχει νεότερη ενημέρωση και θα ενημερωθείτε υπηρεσιακώς και σε σχέση με τα επιχειρησιακά δεδομένα τα οποία θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά να γίνει με τη μετακίνηση εκεί από τα βαγόνια και τα συντρίμμια? Υπάρχει πολλή δουλειά. Ναι. Βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως. Και θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Και χθες το βράδυ, φανταζόμαστε, κύριε Αρτομπιέ, η επιχείρηση γινόταν. Δεν είχε σταματήσει καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας? Επειδή ακούστηκαν διάφορα ότι έχουν σταματήσει οι ενέργειες. Ναι, γι' αυτό ρωτάω. Δεν έχουν σταματήσει οι ενέργειες. Ναι. Αυτό το οποίο είχε σταματήσει για λόγους ασφάλειας ήταν η λειτουργία των γερανοφόρων οχημάτων. Τα σωστικά συνεργεία, οι επίγειες δυνάμεις, να το πω έτσι, με τα διασωστικά μας συνεργεία, ήταν εκεί όλη νύχτα. Ο γερανός σταμάτησε πόσο... εξαιτίας σκότους, προφανώς, κύριε Αρτοπιέ. Σταμάτησε εξαιτίας λόγων ασφαλείας. Ναι. Όταν έχει το σκοτάδι, δεν μπορείς να δέσεις αυτά τα πολύ βαριά αντικείμενα. Είναι επικίνδυνο το πού θα δέσουν αυτά τα μηχανήματα, πώς θα τα ανοιχτώσουν. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν λόγοι ασφάλειας. Και τα πρωτόκολλα αυτό λένε, ότι πρέπει να σταματήσεις λίγο να δουλεύεις αυτά τα ανοιξιωτικά μηχανήματα. Ωστόσο, οι επίγειες δυνάμεις ήταν και είναι εκεί, όλες οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Πολιτικές προστασίας, εθελοντές διασώστες, οι τοπικοί φορείς, η περιφέρεια της Αλίας είναι όλοι εκεί. Μάλιστα. Το πυροσβεστικό σώμα είναι σε επιφυλακή για αυτό το συμβάν. Και αν μας ρωτήσει κάποιος άνθρωπος πόσο θα μείνετε εκεί, θα το απαντούσαμε για όσο χρειαστεί. Μάλιστα. Κύριε Αρτομπιέ, εμείς πραγματικά σας ευχόμαστε ολόψυχα. Καλή δύναμη σε εσάς και στα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελλάδος που αυτή τη στιγμή επιχειρούν και θα επιχειρούν, φανταζόμαστε, και για τις υπόλοιπες ώρες, ίσως και μέρες, εάν χρειαστεί. Και αυτό που προσευχόμαστε να γίνει είναι να βρεθεί έστω ακόμη ένας από αυτούς που αγνοούνται κυρίως ζωντανός, να υπάρχει ζωή κάτω από αυτό. Γίνονται και θαύματα πολλές φορές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, κύριε Αρτομπιέ. Να είστε καλά.